Αριστονίκη μου, έχουμε έκτακτο θέμα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Δεν ξέρω τι ώρα θα ανεβάσω το βίντεο. Όλα τα καλά. Χαίρετε σε όλους. Έχουμε ένα θέμα το οποίο άπτεται το δικό σου πολλαπλών ιδιωτήτων και ειδικοτήτων. Οπότε θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Έλαβα ένα μήνυμα χθες από μια Κύπρια η οποία ζει στο Λονδίνο. Μου έγραψε: κυρία Θέκλα, είμαι παιδαγωγός, μουσικολόγος και ζω και εργάζομαι στο Λονδίνο. Τα τελευταία 15 χρόνια είμαι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου και έχω και εγώ δύο παιδάκια. Τα τελευταία χρόνια, μετά τη γέννηση των παιδιών μου, δημιούργησα μια πρωτότυπη τάξη μάθησης γλώσσας. Στην τάξη αυτή μαθαίνουμε ελληνικά μέσω μουσικής κίνησης και παραμυθιού. Και όλα τα τραγούδια γράφονται από μένα. Και μπήκα και στη σελίδα της κοπέλας στο Facebook. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και μάλιστα αυτές τις μέρες που είναι η καραντίνα λόγω κορονοϊού, κάνει live για τα παιδάκια. Λέει, κάνει live μάθημα κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και είναι δωρεάν. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, να μου στείλει μετά στα σχόλια να του στείλω το σύνδεσμο της σελίδας της κοπέλας. Τούτο όμως που είναι σημαντικό να κάνουμε vlog για αυτόν είναι το εξής. Λέει, αρκετοί από τους γονείς των παιδιών που έρχονται στην τάξη μου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Από ό,τι φαντάζομαι, οι γονείς που παίρνουν τα παιδιά στην τάξη της είναι είτε Κύπροι είτε Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο, αφού είναι τάξη μουσικής και κίνησης για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά. Δεν φτάνει που η κοινωνία γέμισε με εντός εισαγωγικών ενοχικούς γονείς. Η κατάσταση αυτή τους έχει φέρει σε χειρότερη κατάσταση. Στο Λονδίνο ειδικά οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι και δεν έχει δοθεί το επίδομα ο ένας γονιός να προσέχει τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να δουλεύουν αρκετές ώρες στο σπίτι με ένα ή και δύο παιδιά, να έχουν τις δουλειές του σπιτιού και το homeschooling. Το homeschooling φαντάζομαι ότι μου κάνετε και εσείς, που έχετε παιδιά στο σχολείο, τη τηλεμάθηση μέσω υπολογιστού. Με παίρνουν τηλέφωνο και κλαίνε και νιώθουν εντός εισαγωγικών άχρηστοι. Νιώθουν ότι τα μωρά είναι στον αυτόματο πιλότο. Εγώ είμαι από τις τυχερές, γιατί ο σύζυγος μου κάνει online μαθήματα μέχρι τις 4 το απόγευμα από το σπίτι. Έχω και μητέρες που έχουν γίνει πρόσφατα μαμάδες για δεύτερη φορά και η γραμμή είναι πολύ λεπτή. Μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο για αυτή την κατάσταση. Και σκέφτηκα ότι εσύ που είσαι ψυχολόγος, που έχεις εξειδίκευση στην ψυχολογία, την εικαστική ψυχοθεραπεία, στην εξελικτική ψυχολογία, αν είσαι και παιδοψυχολόγος, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί παραπάνω ο κόσμος νομίζει ότι είσαι μόνο παιδοψυχολόγος, είσαι και παιδοψυχολόγος, αλλά ταυτόχρονα είσαι και μητέρα, που έχεις παιδιά, έναν παιδί στη δημοτική εκπαίδευση και έναν παιδί στη μέση εκπαίδευση, τα οποία κάνουν μαθήματα μέσω υπολογιστή. Και μου έλεγες προχθές, όταν ήρθε το μελτούτο, θυμήθηκα τη φάση που μου έλεγες ότι, πως του είπες, πρέπει να κάνεις και τη γραμματέα των παιδιών, πρέπει να χτυπώνεις φυλάδια, ότι θα είσαι πλέον κατάλληλη για να μιλήσεις, να δώσεις λίγα λόγια ενθαρρυντικά στους γονείς που παίρνουν αυτή τη φάση, αλλά και κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να τα βγάλουν πέρα για όσον καιρό, διαρκέσει αυτό. Γιατί μπορεί στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να βγούμε από την καραντίνα σιγά σιγά σταδιακά, αλλά δεν ξέρουμε αν τα σχολεία θα ανοίξουν. Και στην Ελλάδα τα σχολεία θα ανοίξουν, από ό,τι είδα χθες. Στην Κύπρο δεν ξέρω και εύχομαι να μεν, γιατί εγώ έχω πολλούς ισχυρούς ενδιασμούς γύρω από το αν θα τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής μέσα στα σχολεία. Γιατί εγώ τα παιδιά τα τρέχω ξοπίσω να ελέγχω πάντα ότι πλένονται, κάνουν μπάνιο κάθε μέρα. Είναι σωστά. Φαντάζομαι σε ένα σχολείο που είναι πάρα πολλά παιδιά, πολύ πιο δύσκολο να το ελέγξεις αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν είναι τρίτη ηλικίου και μπορούν μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω της τηλεκπαίδευσης, να καλύψουν, αν θέλεις, την ύλη που έχει απομείνει και να αποφύγουν τις εξετάσεις στο τέλος και δεν χάθηκε ο κόσμος, για ποιο λόγο να τα θέσουμε σε κίνδυνο και στο τέλος να χειροτερέψουν όλη η κατάσταση. Είναι καλύτερα να είναι στο σπίτι. Διαβάζεις. Είναι η δική μου άποψη αυτή, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση και εγώ τη βιώνω πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά προς την υγεία των παιδιών, ας είναι. Διάβαζα χθες μέσα στο Twitter από ελληνικά account που πολλές μητέρες έλεγαν ότι εγώ δεν θα στείλω το παιδί μου στο σχολείο, έστω και αν ανοίξουν. Εμένα, γιατί ρωτούν αν θα υπάρξουν κυρώσεις, αν κάποια παιδιά δεν πάει στο σχολείο. Εμένα έχει άσθμα ο Λάζαρος. Το ρισκάρω να τον αφήσω να πάει σχολείο. Όχι. Που είναι ευάλωτη ομάδα.
Λοιπόν, άρα εσύ έχεις τη γνώμη που νομίζω ότι αυτό θα γίνει στην Κύπρο τελικά. Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Έτσι υπολογίζω εγώ, δεν ξέρω, θα δείξει. Ας μιλήσουμε όμως για αυτούς τους γονείς που είναι σε καραντίνα, που εργάζονται και αυτοί από το σπίτι, γιατί και εσύ και ο άντρας σου εργάζεστε από το σπίτι μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή πολλές ώρες. Ναι. Και έχουν παράλληλα και τα παιδιά στο σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται το να είναι τα παιδιά στο σπίτι. Εντάξει. Και παράλληλα και το homeschooling, την τηλεκπαίδευση. Είναι, είναι μια τρέλα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, την οποία πραγματικά ούτε στα χειρότερα μου όνειρα δεν περίμενα ότι θα τη ζήσω αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι και για τους άλλους γονείς που μπορεί να έχουν και πιο μικρά παιδιά, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Φαντάζομαι να έχεις παιδί στην προσχολική ηλικία, με και βρέφος ταυτόχρονα μες στο σπίτι, να πούμε. Πόσο δύσκολο είναι να συγκρατήσει ένα βρέφος. Τώρα, η δημοτική και η μέση εκπαίδευση, η δυσκολία είναι ότι πρέπει να κάνεις μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Εμείς, ας πούμε, έχουμε μοιράσει τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε στις ώρες που έχουν μαθήματα τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε για όλους, γιατί πρέπει να μπορούν να κατεβάσουν και το πρόγραμμα όποτε θέλουν υπολογιστή. Ταυτόχρονα κάνουν και τις ξένες τους γλώσσες, ταυτόχρονα και τα φροντιστήρια που κάνει τουλάχιστον ο Λάζαρος. Που συνεχίζονται. Λάζαρος είναι 14 και ο Μαρία 9, τα παιδιά σου. Ο Λάζαρος πάει τρίτη γυμνασίου, τελειώνει την τρίτη γυμνασίου φέτος και η Μαρία την τετάρτη δημοτικού. Το καλοκαίρι μου να γίνει 15 ο Λάζαρος δηλαδή. Ναι. Ναι, το καλοκαίρι θα γίνει 15. Οπότε είναι πάρα πολύ, πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, ειδικά όταν δεν έχουμε όσα ηλεκτρονικά μέσα είναι και τα μέλη της οικογένειας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε τα Σαββατοκυριακά να χτυπώσουμε ό,τι υλικό υπάρχει και να μην τρέχουμε τις καθημερινές, όσο γίνεται, γιατί υπάρχει πολλές φορές που χρειάζεται και τις καθημερινές να γίνει αυτό το πράγμα. Έχετε χτυπωτή σπίτι δηλαδή. Ευτυχώς έχουμε χτυπωτή σπίτι και μπορούμε να το κάνουμε. Οι άλλοι που δεν έχουν χτυπωτή, τι κάνουμε. Οι άλλοι που δεν έχουν χτυπωτή, θα πρέπει να δοθεί μια διαφορετική λύση. Εμείς, ας πούμε, στην αρχή, όταν ο εκτυπωτής μας δεν τα πάει καλά, γιατί έχει και μέρες που μπλοκάρει και δεν αντέχει την πίεση, κάνουμε φωτογραφία την έκθεση του παιδιού ή οτιδήποτε τη λύση των ασκήσεων που έχει και στέλνουμε τα με Viber. Για όσους καθηγητές ή δασκάλους έχουν Viber και μας έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα για να το στείλουμε. Μετά με email, δηλαδή το ανεβάζουμε στο λογαριασμό του email μας και το στέλνουμε με email. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη, γιατί ταυτόχρονα με τη δουλειά σου, ταυτόχρονα με το φαγητό, ταυτόχρονα με την καθαριότητα, την επιμελής καθαριότητα του σπιτιού που πρέπει να γίνεται αυτές τις μέρες. Επιμελή. Ναι, επιμελή. Έχεις και αυτόν το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Αλλά εμένα με βοηθά πολύ η οργάνωση. Δηλαδή να καθίσω Σαββατοκυριακά, που κανονικά δεν μου θυμίζω Σαββατοκυριακά, γιατί κάνω πάρα πολύ οργάνωση τα Σαββατοκυριακά για να μπορέσουμε να βγάλουμε την εβδομάδα. Οργάνωση κάνεις, για παράδειγμα, στα μαγειρέματα, στο τι μαγείρεμα θα κάνεις στην εβδομάδα, ναι, γιατί έχεις και το μαγείρεμα και το καθαρίσμα. Και τη δουλειά και τα παιδιά. Κάνω μια λίστα με το τι μενού θα έχει η εβδομάδα μου. Οπότε πηγαίνουμε μία φορά σούπερ μάρκετ την εβδομάδα, που θα πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε, ακόμα και ψωμί, δηλαδή δεν αγοράζουμε καθημερινά. Παίρνουμε ένα-δύο ψωμιά και μετά, άμα λείψουν, ζυμώνουμε δικό μας ψωμί για να μην βγαίνουμε έξω, να χάνουμε χρόνο και δεν μπορούμε να οργανωθούμε σωστά. Οπότε, παίρνουμε ό,τι υλικό χρειαζόμαστε για να μην τρέχουμε τις καθημερινές. Οργανώνω το ψυγείο με αλυφές, με πράγματα που μπορούν να φάνε τα παιδιά. Γιατί θα λες αλυφές, εννοείς dips. Dips, ναι, dips. Γιατί παραπάνω κόσμος δεν τα λέει αλυφές όπως στην Ελλάδα. Ναι, γλυκά και τέτοια πράγματα που είναι υγιεινά και μπορούν να τα τρώνε, γιατί όταν στο διάλειμμα τους και τα λοιπά. Οπότε το ψυγείο είναι έτοιμο για την εβδομάδα που θα έρθει. Και από εκεί και πέρα ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς το πρωί για να κάνω καθαριότητα. Τι ώρα ξυπνάω? Ξυπνώ 6 ώρα το πρωί για να κάνω καθαριότητα το σπίτι, να αερίσω το σπίτι σωστά, να κάνω απολύμαση σωστή.
Να ξυπνήσω μετά τα παιδιά, να μπουν στο πρόγραμμα τους, γιατί είπαμε και στα δύο παιδιά ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα ανοίξουν ή όχι. Τηρούμε το πρόγραμμα σε περίπτωση που θα ανοίγαν τα σχολεία. Δηλαδή ξυπνούμε 7. Συγνώ τους η ώρα 7, κάνουν τα δόντια, τους πλένονται, φοράν τα ρούχα τους, πηγαίνουν στην τάξη τους, στο δωμάτιο τους που έχει γίνει η νέα τους τάξη και κάθονται εκεί και απασχολούνται ή διαβάζουν ή κάνουν κάτι για να μπουν στο πρόγραμμα. Λοιπόν, οπότε βγάζουμε το πρόγραμμα της εβδομάδας και ξέρουμε ότι τη Δευτέρα η τάδε ώρα έχει ο Λάζαρος μάθημα, έχει η Μαρία τάδε ώρα μάθημα. Άρα ο προγραμματισμός είναι κλειδί στο να τα βγάλεις πέρα πρακτικά. Ναι. Και οπότε, ψυχολογικά δηλαδή, γιατί φεύγει έναν άγχος όταν ξέρεις ότι είναι όλα πράγματα. Ειδικά τα πιο μικρά παιδιά που μπορεί να μην μπορούν να διαχειριστούν ένα μπλοκάρισμα του υπολογιστή, ας πούμε, σαν κάνουν μάθημα και να φωνάξουν το γονιό, ή φροντίζουμε κάποιος εκείνη την ώρα να είναι ευέλικτος από τους δύο μας, οπότε σε περίπτωση που φωνάξει το παιδί να μπορεί να πάει, να μην έχει meeting, ας πούμε, ή συνεδρία που να μην μπορεί να διακοπεί, να είναι κάτι πιο ευέλικτο για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ή βοηθά το ένα παιδί το άλλο. Δηλαδή, στην προηγουμένη περίπτωση, ο Λάζαρος που είναι μεγαλύτερος και έχει μεγαλύτερη εξοικείωση με τους υπολογιστές, τη Μαρία, σε περίπτωση που την ώρα που κάνει μάθημα, μπλοκάρει, ας πούμε, το σύστημα ή οτιδήποτε. Κατά τα άλλα, φροντίζουμε επίσης τα Σαββατοκυριακά να παίζουμε με τα παιδιά, να περνάμε και χρόνο μαζί τους, δηλαδή όσο γίνεται. Αλλά το καλό που, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, είναι ότι είναι οργανωμένα τα παιδιά μας. Δηλαδή, ξέρουν ότι την ώρα της εργασίας δεν θα ενοχλήσουμε τους γονείς μας. Γενικότερα, μαλώνουν μεταξύ τους, αλλά δεν μας ανησυχούν περαιτέρω. Το πρόβλημα είναι στις οικογένειες, οι οποίες είναι πολύ μικρά τα παιδιά και είναι πολύ δύσκολο, χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των γιαγιάδων και παππούδων, που πραγματικά τώρα με την καραντίνα πώς θα γίνει η συνεισφορά, εφόσον ένας βασικός λόγος που είναι σπίτι είναι για να αποφύγουμε τους μεγαλύτερους, για να μην τους κολλήσουν. Να μπορέσουν οι γονείς και να δουλεύουν και να τα βγάλουν πέρα με έναν τρίχρονο, τετράχρονο, πεντάχρονο, που έχει και όλη την πραγματικότητα και κάπως πρέπει να τη βγάλει το παιδί. Πραγματικά είναι ήρωες. Είναι ήρωες και οι γονείς, είναι ήρωες και τα παιδιά που αντέχουν, εγώ τουλάχιστον τα παιδιά μου, δεν τα έχω βγάλει έξω από τις 15 του Μάρτη. Είναι μέσα στο σπίτι. Ούτε σούπερ μάρκετ δεν πάσει. Ναι, πάση. Μπορεί να πάνε όμως μισή ώρα να πάρουν βόλτα το σκύλο. Μπορούν να πάρουν εδώ τοπικά στη γειτονιά να πάρουν το σκύλο βόλτα και να επιστρέψουν. Ενώ δεν έχουν πάει σε μεγάλα. Ναι. Τούτο το πράγμα ούτως ή άλλως όμως, ακόμη και να βγεις μισή ώρα με το σκύλο, είναι τεράστια διαφορά από το φυσιολογικό πρόγραμμα ενός παιδιού, το οποίο θα πάει στον παιδότοπο, θα πάει τους ρώτησα τώρα σήμερα εμάς θα μας βγάλουν τα καινούργια μέτρα όπως βγάλα στην Ελλάδα χθες, και ρώτησα το γιο μου τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν θα μας επιτρέψουν να βγαίνουμε έξω. Μου είπε θα πω να παίξω μπάσκετ. Μου έχει λείψει πάρα πολύ το να παίξω μπάσκετ. Είμαι σίγουρη ότι, αυτό θα έλεγε ο Λάζαρος, γιατί θυμούνται το παράπονο του ήταν με την καρατίνα ότι δεν το επέτρεπα να παίξει μπάσκετ. Λοιπόν, ένα θέμα που θίγει η φίλη στο σημείο που μας έστειλε είναι η ενοχικότητα των γονέων, που είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε, we have addressed it, εφόσον αναφερόμαστε και σε αγγλόφωνο κοινό. Έχουμε ασχοληθεί με την ενοχικότητα των γονέων στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που συνέβαλες και εσύ με τη πολύτιμη συνδρομή σου στο κεφάλαιο για την εφηβεία. Ψυχολογικά πώς μπορεί να επιβιώσει ένας γονέας, δηλαδή πώς μπορεί να νιώσει ότι κάτι κάνω κι εγώ καλά όταν έχει να κάνει 1500 πράγματα. Σκέφτου την περίπτωση που λέει ότι μπορεί να είσαι σε έναν παιδάκι 4-5 χρονών και να έχεις γεννήσει τώρα ένα νεογέννητο, να έχεις και τη δουλειά, να είναι μόνο ο ένας γονιός στο σπίτι. Πώς μπορεί να το διαχειριστούν το ψυχολογικό βάρος? Εντάξει, σίγουρα ο προγραμματισμός βοηθάει στο να φύγει άγχος από πάνω μας, στρες και όλα όσα έχεις περιγράψει. Τι γίνεται όμως με το αίσθημα της ενοχής? Ότι δεν είμαι καλός γονιός και δεν τα καταφέρνω τόσο καλά, για παράδειγμα, όπως τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου μας έχει περιγράψει ότι τα παιδιά της είναι
σε πρόγραμμα και έχουν μάθει, είναι σε σειρά και έχουν μάθει. Πάλι το να είναι σε πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι είναι όλα τέλεια. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν καυγάδες, δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών, δεν υπάρχουν μέρες που δεν έχουν. Και λέω κάτι για σένα, κορή. Μιλάω για ένα γονιό που ακούει τη συζήτηση τώρα. Το ξέρω. Απλά λέω ότι δεν είναι ιδανικό. Δεν είμαι η ιδανική περίπτωση και ούτε εξειδανικευμένη περίπτωση, ούτε είναι τέλεια. Είναι απλά σε πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολη ηλικία των παιδιών. Πιο εύκολη ηλικία των παιδιών μου. Σε περίπτωση που είχα πιο μικρά παιδιά, θα είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τον κάθε γονιό. Και αυτό το λέω για απενεχοποίηση. Γιατί δεν υπάρχει, πώς να το πούμε, ακόμα και εμείς που τέλος πάντων έχουμε σπουδάσει αυτόν τον αντικείμενο, δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μέσα από τα λεγόμενα μας τους γονείς, κάνοντας τους να πιστεύουν ότι δεν κάνουν κάτι σωστό. Είναι μια πάρα πολλά συνθήκη αυτή, που ο καθένας, είτε όσες γνώσεις και να γνωρίζει, όσον ειδικός και να είναι σε ένα θέμα, είναι πιθανόν να περιπέσει σε λάθη και είναι ανθρώπινο είναι και δικαιολογημένο. Είναι σίγουρο ότι θα κάνει λάθη. Είναι δικαιολογημένο αυτό. Γιατί και τα ψυχολογικά τα δικά σου και τη δουλειά σου και των παιδιών σου και του συζύγου σου και του σπιτιού και όλα αυτά είναι τόσα πολλά που δεν μπορείς να τα διαχειριστείς με ευκολία πάντα και να γίνουν όλα σωστά. Άρα είναι δύσκολο και γι' αυτό θέλουν οι γονείς το μόνο που λέω να κάνουν είναι να προσπαθούν να βρουν έστω 5-10 λεπτά, ακόμα και την ώρα μισή που είναι. Μισή ώρα τουλάχιστον για τον εαυτό τους κάθε μέρα. Μισή ώρα είναι το καλύτερο σενάριο, γιατί θα σου πει έχω βρέφος. Ένα λεπτό. Μπορούμε να ξυπνήσουμε μισή ώρα πιο νωρίς, να κοιμηθούμε μισή ώρα πιο αργά, ώστε εκείνη την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται, τα παιδιά κοιμούνται, οι υπόλοιποι, τα κατοικίδια κοιμούνται κλπ. Να διαβάσουμε κάτι, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε κάτι για μας. Θυμάσαι που μιλούσαμε χθες που σου είπα ότι αν η καραντίνα, αυτό που έχει συμβεί τώρα, η πανδημία και η καραντίνα, συνέβαινε σε μένα όταν τα παιδιά μου ήταν μικρότερα ή όταν ήταν στην ηλικία των δικών σου παιδιών, είπα σου γραφικά ήταν να παιχτώ. Έτσι που σου είπα. Ναι. Χθες μιλούσαμε με μηνύματα και λέω σου ήταν να παιχτώ, δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς θα κατάφερνα να το κάνω τούτο το πράγμα, γιατί εγώ ήμουν και μονογονιός. Και επίσης είχα και πάρα πολλά φρόνημα παιδιά. Δηλαδή, εγώ παραδέχομαι ότι σκέφτομουν το. Αν συνέβαινε το 10 για παράδειγμα, πριν 10 χρόνια, ο γιος μου ήταν 13 χρόνων και η κόρη μου ήταν 10 χρόνων. Ή αν συνέβαινε πριν 15 χρόνια. Ήταν να παιχτώ σοβαρά. Αν ήταν η κόρη μου 5 και ο γιος μου 8, και βιώναμε το πράγμα τη καραντίνα, και έπρεπε να δουλεύω και εγώ που τον υπολογιστή ή που το τηλέφωνο, απαναγία μου, δεν ξέρω, ήταν να πελάνω. Γιατί θυμούμαι όταν ήταν τα μωρά μικρά, ότι το τσίνο που μας έσωζε πέραν του προγράμματος ήταν ότι καθημερινά τους έβγαζα από το σπίτι να πάω στο πάρκο της γειτονιάς 2 ώρες να παίξουν εκτονωθούν. Τα Σαββατοκυριακά να πάω σε ένα παιδότοπο, να πάμε στην παραλία να τρέξω. Εύκαλα τους έξω στη φύση, όπως βγάζεις τα σκυλάκια σου, αγατάκια σου, βγάζεις τα παιδάκια μου, να παίξουν, να κουραστούν, δηλαδή το έξω θυμούμαι εγώ που το ανάγιωμα των παιδιών μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να τηρηθεί η ισορροπία στο σπίτι. Και ειδικά όταν έκλειναν τα σχολεία, θυμούμαι ότι ήταν ένας βραχνάς. Δηλαδή, πρώτες 2-3-4 εβδομάδες, ώσπου να προσαρμοστούν στο ότι δεν θα πηγαίνουν σχολείο. Και να βρούμε ισορροπίες γιατί τα παιδιά στο σχολείο έχουν και το εξής. Παν, βρίσκονται με άλλα παιδιά, περνούν 6-7 ώρες εκτός σπιτιού, εκτονώνονται, κουράζονται. Κοινωνικοποιούνται και έρχονται σπίτι και δεν έχουν όλη εκείνη την ενέργεια που έχει έναν παιδί το οποίο είναι κλεισμένο στο σπίτι. Σου πω ότι είπε ο αδερφότεχνος μου, ο Στέφανος, ο ανιψιός μου, που είσαι 5 χρόνια, γίνει έξω 4 Αυγούστου. Πιέσε τηλέφωνο τη μάμα μου και λέει της, γιαγιά, έχω πάρα πολύ ενέργεια και δεν ξέρω τι να την κάνω. Και αυτή η ενέργεια με κουράζει και κουράζω τους γονείς μου. Προφανώς θα του λέει, άμα το έχεις πολύ ενέργεια. Έχω πάρα πολύ ενέργεια και δεν ξέρω τι να την κάνω και τώρα με την καραντίνα κουράζει πολύ τους γονείς μου. Ο Στέφανος Πετρίδης αυτός. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι την νύφη μου και τον αδερφό μου τη φάση τους που είναι με 3 παιδιά, έχουν τη μεγάλη στην εφηβεία, την άλλη 7, τον άλλο σχεδόν 6 και ο σκύλων, πήραν και σκύλων προσφατά. Πρέπει η κατάσταση να είναι λίγο φρενοκομέ. Μέσα στο σπίτι.
είναι κάπως... πολύ είναι κατάσταση. Καθόλου που το σπίτι, ούτε τζίνι. Έχουν να πει και παίζουν, αλλά είναι ευκήκα μου το σπίτι. Γι' αυτό θέλουμε έστω λίγο χρόνο μόνοι μας να ρεμίσει το μυαλό μας. Να περιποιηθούμε, να κάνουμε ένα αυτοφροντίδα. Να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Έστω λίγο ρε παιδί μου, έστω αυτά τα 20-30 λεπτά τη μέρα, επειδή να ξυπνήσεις πιο νωρίς ή επειδή να κοιμηθείς μετά από όλους, αφού κοιμηθούν όλοι, αφού τους κοιμήσεις όλους. Κοίνον το μισάωρο, έστω να διαβάσεις ένα μικρό απόσπασμα από ένα βιβλίο, να ακούσεις κάτι, να περιποιηθείς τον εαυτό σου, κάτι να κάνεις για σένα, ησυχία. Εκείνη την ώρα μου να βγεις για άσκηση μισή ώρα και να βγαίνει πρώτα ο ένας σύζυγος και μετά ο άλλος αν είναι δύο μέσα στο σπίτι. Ώστε τουλάχιστον να έχεις, μπορεί και είναι μισή ώρα να το περπάτημα στο δικοτομικό τετράγωνο ή το περπάτημα στη φύση. Ναι, είναι γιατί αν εμείς δεν είμαστε καλά, δεν μπορεί να είναι τα παιδιά καλά και δεν μπορεί το σπίτι να λειτουργήσει σωστά. Αν ξεκινήσουμε εμείς να ενοχοποιούμε τον εαυτό μας, να το θεωρούμε μη καλό γονιό, να θεωρούμε ότι κάνουμε τα ούλα χάγια κτλ, που είναι το μόνο εύκολο να ενοχοποιήσεις τον εαυτό σου για το ότι δεν μπορείς να τα προλάβεις όλα, γιατί δεν μπορείς να τα προλάβεις όλα, είναι πάρα πολλά πιθανό να γίνει αυτό το πράγμα. Και επίσης εδώ εφαρμόζει και το μότο μου, shit happens, δηλαδή κάνουμε λάθη, things happens, shit happens, κάνουμε λάθη σαν γονείς. Και εγώ έχω να μιλήσω ως ένας γονιός που τα παιδιά μου είναι προς το τέλος της εφηβείας, ότι έκανα πάρα πολλά λάθη, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές συνέπειες. Ευκήκαν καλύτερα τα παιδιά από ό,τι περίμενα. Εγώ νιώθα και εγώ ενοχικά ως γονιός σε κάποιες φάσεις. Αλλά εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά δίνουν σημασία σε διαφορετικά πράγματα από ό,τι δίνουμε εμείς. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε μια παράληψη ή να κάνουμε μια πράξη που να θεωρήσουμε ότι προκαλέσαμε τεράστιο ψυχικό τραύμα στο παιδί μας, για παράδειγμα, γιατί δεν έκαναμε το τάδε, γιατί έκαναμε το τάδε. Εγώ το λέω που έχω παιδιά που είναι πιο μεγάλα, από 23 και 20, δεν θυμούνται εκείνα τα περιστατικά που εγώ θεωρώ πως τους τραυμάτισα και θυμούνται άλλα περιστατικά που ακόμη και σήμερα ως ψυχολόγος λέω ότι είναι κακό που έκαμε. Κατάλαβες, να θέλω να σου πω, πολλά υποκειμενική αντίληψη που έχουμε για τη γονεϊκή μας ικανότητα. Ναι, γιατί μπορεί να συγκρίνουμε με το τι θα θεωρούμε εμείς σημαντικό, αλλά τα παιδιά να θεωρούν σημαντικό κάτι άλλο, ας πούμε. Το οποίο να δεν τα συζητήσουμε μαζί τους, μπορεί να μην καταλήξουμε στο να βρούμε το τι ακριβώς θεωρούν τα ίδια σημαντικό. Γι' αυτό μιλάμε και για τον χρόνο που πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε αυτό το βίντεο, επειδή έχει και δουλειά μετά, και επειδή έχει ξεκινήσει η προγραμματισμένη σου μέρα, είπες κάτι τις προηγούμενες μέρες που μιλούσαμε για την το επανορθωτικό parenting. Ότι ακόμη και αν κάνουμε λάθη, είπες, μπορούμε να έρθουμε εκ των υστέρων και να επανορθώσουμε. Αυτό είναι πολλά. Το να πεις στο παιδιού σου ότι βιώνω μια δύσκολη κατάσταση. Έχω τη δουλειά, έχω εσέναν, έχω το έναν, έχω το άλλον και πραγματικά πολλές φορές δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να σας ικανοποιήσω, πώς να σας ευχαριστήσω, πώς να σας κάνω να περάσετε καλύτερα. Να δηλώσεις δηλαδή την αδυναμία σου δεδομένης της πολύ δύσκολης συνθήκης που βιώνεις, είναι καλό για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά τα βοηθάς να αποκτήσουν και συναίσθηση. Δεν είπα να τους πεις τα προβλήματα σου που να δεν πρέπει να τους επιβαρύνεις, αλλά να πεις, αλλά να τους πάρε, είμαστε νουλί. Μια δύσκολη κατάσταση. Έχω δυσκολία να διαχειριστώ αυτό που βιώνουμε. Γι' αυτό θέλω την κατανόηση σας. Ακόμα και πιο μικρά παιδιά. Και θα δεις ότι μικρά παιδάκια θα έρθουν να σου πούν «Η μάμα θέλει να ξεκουραστεί» ή «Ο παπάς έχει δουλειά» ή «Καταλαβαίνουν το». Μπορεί η ενέργεια τους, η ηλικία τους να μην τους επιτρέπει να το καταλάβουν στον υπέρτατο βαθμό και να συμβάλλουν και αυτά με τη βοήθεια τους προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά θα το καταλάβουν, θα το κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Μια τελευταία κουβέντα πρωτού κλείσουμε. Είναι εντάξει να ασχολούνται λίγο περισσότερο με τα ηλεκτρονικά και την τηλεόραση αυτές τις μέρες, όχι να πελάνουμε εν τέλεια.
Αναγκαστικά, από μια κακή κατάσταση. Χαλάρωσε μας λίγο τα σκηνιά, γιατί σε αυστηρία είναι τα ηλεκτρονικά και την τηλεόραση. Χαλάρωσε λίγο τα σκηνιά, γιατί πραγματικά εγώ σκέφτομαι, είναι η καρδιά μου, οι σκέψεις μου, τα συναισθήματα μου σε όλους εκείνους τους γονείς που έχουν μικρά μωρά μαντρωμένα σπίτι τους τις ημέρες. Πραγματικά πρέπει πάρα πολύ δύσκολο. Αναγκαστικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συγκρατήσουμε τα μωρά απασχολημένα με έναν οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσουμε να βγάλουμε την καθημερινότητά μας. Μετά καραντίνας εποχή θα τα ξαναπούμε φυσικά. Θα τα ξανασυζητήσουμε μετά. Θα περάσουμε σε μια φάση που θα πρέπει να ξαναεπανέλθουμε και να ξαναεπαναρρυθμίσουμε τα παιδιά μας από εκεί που τα αφήσαμε. Εδώ θα είμαστε στο κανάλι μου στο YouTube κάθε Τρίτη, η οποία είναι Άριστο Τρίτη, μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία είναι διδάκτορα εξελικτικής ψυχολογίας, μεταδακτορική ερευνήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει και πάρα πολλά άλλα προσόντα. Έχεις κανάλι στο YouTube Αριστονίκη Θεοδοσίου ή Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, πώς σε βρίσκει κάποιος? Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, στο οποίο από ό,τι είδα έχεις ανεβάσει κάποια μαθήματα οικαστικής θεραπείας που είναι χρήσιμα για γονείς. Βρείτε την Αριστονίκη, να βάλω και στην περιγραφή του βίντεο το κανάλι σου στο YouTube. Και επίσης έχεις γράψει δύο βιβλία, τα οποία μπορούν οι γονείς να τα αγοράσουν διαδικτυακά στο ability.gr, τα οποία έχουν τίτλο «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας», στο οποίο εκείνα δύο βιβλία έχεις. Έχω πολλές δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι, πιο πολύ συναισθηματικές, ψυχολογικές, για να μπορέσουν να τα ενθαρρύνουν, είτε για να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, είτε για ενδυνάμωση, είτε για τα μαθησιακά τους. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο εγχειρίδια θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε γονείς που είναι στην καραντίνα τώρα και θέλουν να νιώσουν ότι υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω στην ουσιαστική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση του παιδιού μου, στην παιδεία του παιδιού, γιατί το δεύτερο δεν το έχω διαβάσει. Το πρώτο μου το έχω διαβάσει. Ασκήσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες και κατανοητές και εύκολες να γίνουν στο σπίτι. Είναι και για γονείς και για παιδαγωγούς και για ψυχολόγους. Λοιπόν, Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σε αυτόν το έκτακτο blog, το οποίο βγαίνει εκτάκτος. Κοντεύουμε, ναι. Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Είναι μια έκτακτη συνθήκη τούτη. Είναι αντικαταστάτη. Και σκοπός είναι η επιβίωση του τη στιγμή. Και μετά θα κάνουμε ένα επανορθωτικό parenting. Και κλείνοντας, όσοι φίλοι δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπί εγγραφή, να χτυπήσετε και το πατήσετε και το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποίησεις. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με φίλους σας. Ξεχάνω να τα πω. Σε μου επιθυμίζουν οι φίλοι στο κανάλι. Πρέπει να λες σε κάθε βίντεο να πατήσουν εγγραφή, να πατήσουν το καμπανάκι για ειδοποίησεις, να πατήσουν like. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς. Φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.